Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κανέλη. Πνεύμα συνένεσης, συνεννόησης, είπε πριν από λίγο, σεβασμιότατος. Κάτι που δεν φάνηκε ωστόσο σε καμία περίπτωση χθες στην Επιτροπή, κυρία Κανέλη. Αν δεν ήταν ο σεβασμιότατος και μου το λέγατε εσείς, θα σας έλεγα ότι έχει ένα άλλο το πνεύμα του προφανώς. Ιερωμένος είναι, αλλά θα έλεγα ότι με δουλεύει κάποιος. Δηλαδή μετά τα χθεσινά και μετά όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και μετά από την ουσία των πραγμάτων και με την επίκληση στο τρελιαράκι του Σολομού. Όπου κάτοχος της αληθείας εμφανίζει τον Τσίπρα ως πρόσωπο. Ως πρόσωπο. Στο σπότ, λέτε. Ταυτισμένο. Το έθνος είναι ο ίδιος. Ναι. Η πατρίδα είναι ο ίδιος. Ο κάτοχος της αληθείας είναι ο ίδιος. Ο Σολομός είναι ο ίδιος. Εντάξει, υπάρχει και αντίρρηση σε αυτό ποιητική. Θα τα πούμε. Έχουμε χώρο στην Επιτροπή να τα πούμε. Μην φάω εγώ τώρα τηλεοπτικό. Γιατί ξέφυγε το πράγμα χώρο εδώ, κυρία Κανέλη. Εξέφυγε, ακούστε. Γιατί συνέβη. Ο Σερδουζίνα, γιατί το έχει ο Σερδουζίνα, ήταν κομμάτι του κυβερνητικού παιχνιδιού. Γιατί το λέτε. Στημένο ήταν. Απολύτως. Έπρεπε να δημιουργηθεί το κλίμα ότι υπάρχει μία φωνασκούσα ακροδεξιά και δεξιά πτέρυγα. Επέτρεψε με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με έναν τάχα μου δήθεν καθηγητικό εγγλέζικο σερ τίτλο. Κάθε κασιδιαριά που υπήρξε. Ήταν όλα ανοιχτά τα μικρόφωνα κάθε ή κάποια. Κάθε κασιδιαριά. Ο κασιδιάρης ήταν όρθιος συνέχεια και φώναζε. Κάθε τραμπουκισμό τον επέτρεψε με ανοιχτά τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Μπορούσε να έχει διακόψει πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Μετά διακόπτε ο ίδιος. Μετά έδωσε και το μικρόφωνο στην αρχή στα διαδικαστικά. Φάγαμε 2,5 ώρες στα διαδικαστικά. Τα είδατε. Φάγαμε. Έδωσε και το μικρόφωνο στον κύριο Δανέλη να κάνει μαθήματα περί μικροπολιτικής. Mm-hmm. Εκεί πια τελειώνεις. Ναι. Δηλαδή κόβεις τις φλέβες σου, να σου μιλάει ο Δανέλης για μικροπολιτική. Κατεβάζεις το στυλό εκεί. Εντάξει. Εκεί τελειώνει. Κατεβάζεις το στυλό και λες δεν έχει νόημα να καθίσω να κουβεντιάσω. Mm-hmm. Και όλα αυτά για να φτιαχτεί ένα κλίμα ήταν ξέφυγε. Άρα λέτε ήταν στημένο και επίτηδες έγινε το σκηνικό. Στήθηκε το σκηνικό. Ξέφυγε αυτό. Σε τέτοιο βαθμό, ακούστε με. Ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειαστεί να κατεβεί ο πρόεδρος της Βουλής για να εξηγήσει κάποια πράγματα, Η αλήθεια είναι μία όμως. Προσέξτε τώρα. Ο λόγος για τον οποίο επισπεύδονται τα πάντα. Και αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα και από το λαό που θα κατέβει λαός. Πιστέψτε με. Πότε, θα λέτε. Κατέβει λαός την Πέμπτη. Ναι. Στις 6.30 στο ΕΑΤΕΣΑ στην Αθήνα. Συγκέντρωση και στο άγαλμα του τώρα. Ελευθερίου, ναι, Βενιζέλου, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Θα κατεβεί λαός. Mm-hmm. Γιατί εμείς κατεβαίνουμε χωρίς να μπορεί κάποιος να διανοηθεί να ότι μπορεί να παρισφρήσουν να στοιχεία και να παίξουν παιχνίδια μέσα. Να διατρανώσουμε όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ακούστε. Γιατί όμως τρέχουμε. Ακούστε, γιατί να σας πω. Λέγαν πρώτα από την Παρασκευή, τώρα το πήγαν Πέμπτη. Ακούστε με, όταν τέλειωσαν οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία, αυτοί που έτρεξαν εκεί λεγόταν Άμπο, εταιρεία. Mm-hmm. Και τι σημαίνει Άμπο? Albanian, Macedonian, Bulgarian Oil. Μάλιστα. Στο Κόσοβο. Αυτοί σπεύσανε. Mm-hmm. Την επομένη του τέλους των βομβαρδισμών. Πάει ο Τσίπρας στην Αμερική. Mm-hmm. Γυρνάει ο Τσίπρας από την Αμερική και ξαφνικά ξεκινάει το μακεδονικό. Σαν να ήταν να και το μακεδονικό, δεν μπορώ να μην το πω αλλιώς πια. Δηλαδή, πώς να το πω, ναι, λέγαμε. Καλά, το μακεδονικό. Ναι. Το μακεδονικό ζήτημα. Ξεκινάει λοιπόν το μακεδονικό ως πρώτη προτεραιότητα και πέφτουν μεγάλες δυνάμεις, ιερές συμμαχίες, ανίερες συμμαχίες. Άρα τι μεσολάβησε, τι λέτε. Και δημιουργείται. Ακούστε, η αφόρητη πίεση των Αμερικανών να τακτοποιήσουν τη θέση τους, τη στρατιωτική και την. Γι' αυτό άλλαξε και θέση ο Τσίπρας. Και τον κατηγορεί και ο Καμένος, τον πούλησε. Ακριβώς. Στα Βαλκάνια. Ο Καμένος δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν. Πώς δεν μπορεί. Διότι είναι συνένοχος επί μία τετραετία. Είναι συνένοχος επί μία τετραετία. Δεν ήταν συνένοχος για το θέμα είναι αυτό. Είναι συνένοχος επί μία τετραετία και είναι συνένοχος από τη στιγμή που έρχεται σήμερα να αποκαλύψει αυτό που θα είχε παίξει ρόλο και στο δημοψήφισμα. Mm-hmm. Για να μην ανεχθεί ο λαός και να ξαναψηφίσει την κυβέρνηση Τσίπρα, αφού είχαν γίνει οι κοροϊδίες του δημοψηφίσματος, γιατί ακούω τώρα να κάνουμε δημοψήφισμα. Ναι. Ωραία, τι κάναμε μία φορά δημοψήφισμα και ανατράπει το αποτέλεσμα. Άρα και τώρα να κάνουμε θα μπορούσαν να τον ανατρέψουν. Ναι. Γιατί είναι ισχυρές οι δυνάμεις. Οι συζητήσεις γίνανε εν κρυπτό και καλύπτουν ομά. Ακούστε, ο ριζοσπάστης το δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα. Mm-hmm. Ορίουμε ήδη από την πρώτη μέρα. Όχι εγώ, ο κόσμος που διαβάζει και ξέρει. Ναι. Αν δείτε την έκθεση που παρατείνει την θητεία. Και είναι η έκθεση της Αμερικάνικης Εξωτερικής Πολιτικής για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Μάλιστα. Λέει 4 πράγματα, θα σας τα πω με τίτλους. Όχι, δεν τα πείτε, θα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε κρατήστε διάλειμμα τα για να σας τα πω, διότι ωραία. Είναι ανατριχιαστικά. Θα τα πείτε σε 2 λεπτά. Να ξέρετε τι καθόρισε τη χθεσινή Επιτροπή, ωραία. Τι καθορίζει τη συμφωνία. Θα τα πούμε τώρα. Και τι καθορίζει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες, Γιάννα. Θα το πούμε τώρα. Θα δείτε
Ποιος αγοράζει Βεβαίως. Και πουλάει πολιτικές θέσεις. Είχαμε διακόψει την κυρία Κανέλη πριν από λίγο. Είχαμε μείνει στα σημεία. Να το πιάσω λίγο από την αρχή. Καταρχήν, το αίτημα για δημοψήφισμα στην Ελλάδα ακούγεται σαν ανέκδοτο. Αλήθεια. Μετά το 2015 είναι ανέκδοτο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας και νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το όχι όμως είναι διατυπωμένο. Το έχει πει ο ελληνικός λαός και φαίνεται σε όλους τους τόνους. Δεν είναι μόνο στις μετρήσεις, δεν είναι μόνο στις αντιδράσεις, δεν είναι μόνο στην αντίληψη. Πάμε στην πραγματικότητα. Δεν εξυπηρετείται καμία εθνική προτεραιότητα με το να τελειώσει το θέμα με τη Μακεδονία. Ό,τι και μεγαλοστομία, αριστεροδεξιοκεντρώτα. Ποιος εξυπηρετείται, μπορείτε να μας πείτε. Πάψαμε να έχουμε κυβέρνηση ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Προθήμων. Μάλιστα. Και το έχουμε με αμερικάνικη συνταγή, ευρωπαϊκή εκτέλεση από ΣΕΦ και νατοϊκό χαλκείο. Ποιο, μετάφραση. Κυρία Κανέλη. Αν δείτε την έκθεση, λέει λοιπόν ότι ο κύριος Πάγια θα κάτσει ένα χρόνο ακόμα στην Ελλάδα. Διότι, πρώτον, δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση σαν και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που να εξυπηρετεί καλύτερα και να αντιπροσωπεύει καλύτερα. Άρα είμαστε αντιπροσωπεία. Δεν είμαστε κυβέρνηση εθνική, είμαστε αντιπροσωπεία. Εντάξει, τώρα πιάνεστε και εσείς από μια λέξη. Αντιπροσωπεύει τα αμερικάνικα και να το... έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σύμμαχοι είμαστε. Άλλο αυτό. Και άλλο να σου λέει ο άλλος ότι είσαι ο καλύτερος αντιπρόσωπος των αμερικανικών και νατοϊκών συμφερόντων στην περιοχή. Μάλιστα. Δεύτερον, τι χρειαζόμαστε, διότι λύνει το Σκοπιανό με έναν τρόπο που εμάς μας συμφέρει και εκπροσωπεί τα αμερικάνικα συμφέροντα και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και μοντέλο για τις άλλες διανέξεις. Βλέπε Κόσοβο, Σερβία, Αλβανία, Αλβανία-Κόσοβο, Αλβανία-Σερβία, Σερβία-Κόσοβο, όλα αυτά με τα Σκόπια. Καπάκισε αυτό, λέει, διότι μας παραχωρεί πέραν της Σούδας πάρα πολλά σημεία. Θέλουμε να κάνουμε κέντρο ελικοπτέρων. Λέει για τα κιόου αυτά που έχουμε αγοράσει. Τα διασφαλίζει και εμάς όμως αυτή, αυτή η κατάσταση που περιγράφεις τώρα. Σε τι σας διασφαλίζει. Διασφαλίζει και τα εθνικά μας συμφέροντα. Διασφαλίζει την άμυνά μας. Αν δείτε τις λεπτομέρειες που δεν μπορώ. Δεν μπορώ να επεκταθώ για λόγους που είναι απολύτως. Μην πάμε σε αυτά, Λιανά. Να μείνουμε στο Σκοπιανό. Από το Σκοπιανό, λοιπόν, ποιος ωφελείται και γιατί. Μα δεν μπορώ να πάω και στο Σκοπιανό με έναν άνθρωπο ο οποίος του λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί υπερασπίζει τα δικά μας συμφέροντα. Σύμφωνη. Και εσύ θα μου πεις είναι και τα δικά μας. Δηλαδή, είσαι ο παδός της αντίληψης ότι το νατοϊκό είναι και εθνικό συμφέρον. Όχι, αλλά είμαστε σύμμαχοι, επαναλαμβάνω. Και επειδή σύμμαχοι δεν είναι. Εδώ σου λέει βαθύνουμε τη συμμαχία. Σύμμαχοι δεν είμαστε με την Τουρκία όταν μπήκε στην Κύπρο. Στο ΝΑΤΟ. Σύμμαχοι δεν ήμασταν. Στο ΝΑΤΟ. Τι έκανε, θα μου πεις, εντάξει. Δεν μου λέτε, τώρα... εγγυήτρια δύναμη και σύμμαχος, δεν ήταν η Αγγλία. Κυρία... Που κάνει το Brexit. Μην πάμε, Βρελιάνα, άρα, εκεί. Μα πώς να μην πας, αφού είναι αλληλένδετο. Το Κόσοβο, τα Βαλκάνια, το Κυπριακό, τα ενεργειακά, από πού θα περάσουνε, το Turkish Stream, οι συμφωνίες. Για πλάκα πάει. Όλα αυτά, λοιπόν, πάει για το πτυχίο του πάει. Για την αναγόρευση του καθηγητής θα πάει στον Ερντογάν. Πάνω στο Σκοπιανό παίζουν αυτά. Στην πλάτη του ελληνικού και του Σκοπιανού λαού και του βορειομακεδονικού λαού, πείτε τον όπως θέλετε, εντάξει, ναι, με βάση τη συμφωνία είναι μακεδονικός λαός. Σκέτο μακεδονικός. Με βάση τη συμφωνία είναι μακεδονικός λαός. Είναι μακεδονικός, μιλάει τη μακεδονική γλώσσα και έχει εθνικότητα μακεδονική και εδώ αρχίζουν τα citizenship με κάτι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με λεπτομέρειες από κάτω. Θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον γιατί από την ώρα που κάποιος φτιάχνει μία συμφωνία που τον εξυπηρετεί τον ίδιο. Βλέπε, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες. Προετοιμάζεται φτιάχνοντας βάσεις παντού, από το Κόσοβο μέχρι εμάς, έτσι ώστε να είναι και στην πρώτη γραμμή οι βάσεις για να ανοίξει μέτωπο με τη Ρωσία, να σταματήσει την επίδραση της Ρωσίας στα Βαλκάνια διά της Σερβίας. Για να το καταλάβει ο κόσμος τώρα που ασχολείται με τα φορολογικά, θα σας πω κάτι γραφικό. Ανάμεσα στο Κόσοβο και τη Σερβία υπήρξε το πρόβλημα γιατί το Κόσοβο έβαλε 100% φόρο στα προερχόμενα από τη Σερβία προϊόντα. Παρενέβησαν οι Αμερικάνοι και ο φόρος έγινε 10%. Α, τόσο απλά. Όταν παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι ακόμα και στο φορολογικό σύστημα της περιοχής, όταν έρχονται εδώ και υπαγορεύουν πολιτική και έρχονται και οι Γερμανοί να τακτοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα, όταν έχετε πίσω σας την εμπειρία των φωνιάδων των λαών με το βομβαρδισμό. Τι φοβάστε ότι θα γίνει τώρα, λοιπόν? Θα μπούμε στη φάση και στη διαδικασία. Καταρχήν, δεν φοβήθηκα ποτέ ότι δεν θα περάσει ο Τσίπρας στη συμφωνία. Διότι να, ήταν προφανές. Αυτό, ακούστε, το εράνισμα προθήμων έτσι μπήκε. Αυτό είναι μέσα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Μην μας λένε ότι μέσα στο DNA είναι η λύση του Σκοπιανού. Μέσα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι να εραννίζεται από κόμματα, από κόμματα και περιφερόμενους πρόθυμους
Κάποτε τις λέγανε συνιστώσεις, τώρα τους λένε πρόθυμους. Οι βουλευτές και τα κυβέρνηση... κόμματα δεν έχουν ευθύνη, δηλαδή τώρα, έχει μόνο ο κ. Τσίπρας. Οι πολίτες που βάλαν το Σταυρουδάκι. Και οι πολίτες που βάλαν το Σταυρουδάκι σε ένα κόμμα, Λιάννα. Βάλανε σε έναν άνθρωπο, σε ένα κόμμα. Ναι, με τη συγκεκριμένη αντίληψη του κόμματος. Με τη συγκεκριμένη αντίληψη. Δεν του είπε θα περιφέρομαι, εγώ θα κόβω βόλτες. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα πάρουν στην πλάτη τους ένα ζήτημα το οποίο ανοίγει πληγές αλυτρωτικές και εθνικαλλιέργειας εθνικισμών ένθεν κακήθεν των συνόρων μας. Έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή, όταν θα συμφέρει τα ανατοϊκά και τα αμερικάνικα συμφέροντα, θα δεις εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις, εθνικιστικές εξάρσεις και μετά αναλύσεις. Αν είναι μοντέλο αυτό για την Ελλάδα και την Μπούδου μου και είναι και μοντέλο αύριο για τη Σερβία, για με το Κόσοβο, μήπως είναι μοντέλο για την Αλβανία και το ξεκαθάρισμα εκεί. Μήπως είναι μοντέλο για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας έναντι της κόκκινης σημαίας της Τουρκίας. Μήπως είναι και μοντέλο για συνδέεται τη Θράκη. Συνδέεται και με τους γείτονες, λέτε. Α, βεβαιότατα. Άρα λες είναι δούριος ύπος το θέμα αυτό, έτσι. Η υπόθεση αυτή είναι δούριος ύπος και υποκρισίες του τύπου. Μάλιστα. Ανοίγω συζήτηση στο Ζάπιο για το Σκοπιανό. Την ημέρα, που έχω διαλυθεί, την ημέρα που έχω διαλυθεί ως σχηματισμός. Ξαφνικά η συμφωνία των Ατριδών μεταξύ Παπανδρέου και οι εκβιασμοί, γιατί μιλάμε για ηθικοπολιτικούς εκβιασμούς, οι οποίοι γίνονται απέναντι στο λαό. Στο λαό κουνάει το δάχτυλο. Στο λαό λέει ψέματα ο Τσίπρας. Στο λαό κουνάνε το δάχτυλο οι Αμερικάνοι. Στο λαό και οι πρόθυμοι. Η κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΟΠροθύμων ή προθύμο ΣΥΡΙΖΕΟΝ, διαλέξτε, γιατί μέχρι τώρα τη λέγαμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ναι. Τώρα θα τη λέμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΟΠροθύμων ή προθύμο ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Καλύτερο το δεύτερο. Το αφήνω στη διακριτική ευκαιρία. Ναι. Ούτως ή άλλως, η συμφωνία, θα το πω και ακούστε με, είναι μια συμβολία λίγου αφών. Λίγου αφών. Είναι λίγου αφών. Περισσότερα στη Βουλή. Τελειώσαμε, καλημέρα. Μια κουβέντα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, κυρία Κανέλη, θα πείτε. Να είναι καλά το παλικάρι που έκανε τον κόσμο και γέλασε. Φτάνει να μην δω ερμηνείες ότι όλοι μαζί γίναμε πρωταθλητές στο τένις. Μόνο γιατί αν το αρχίσετε ότι γίναμε όλοι μαζί πρωταθλητές στο τένις, να έχουν υπόψη τους όλοι ότι το ωραιότατο άθλημα αυτό κοστίζει πάρα πολύ για να το κάνει κάποιος λαϊκό. Δεν είναι και λαϊκό άθλημα. Δεν το λες αθλητικό. Yes. Δεν είναι όπως ήταν το μπάσκετ, βέβαια. Μπορεί να είναι και λαϊκό. Ναι, ναι. Αλλά αν, κόστος, κάποιος, αν κάποιο κράτος σέβεται το λαό του. Και έχει γήπεδα τέννις και δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που δεν συμβαίνει καλημέρα, εδώ. Καλημέρα, Λιάννα, να είσαι καλά.